Γεια σας. Σοφία, ξεκινάς εσύ. Γεια σου, Χριστιανά. Γεια σου. Okay. Μπορείς να βγάλεις τη γούνα για να δω τι υπάρχει από κάτω σου, παρακαλώ. Είναι φόρεμα με από την ίδια σχεδιάστρια, μπλουζάκι από πάνω που το έχω φορέσει διπλωμένο και χιαστή. Ναι. Για να κάνει άλλη σιλουέτ. So, εγώ θυμούμαι αυτό το... Όχι, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Όταν το φόρεσε η Μορτασία, νομίζω η ίδια σχεδιάστρια στο Barbie Gala, και ακόμα δεν μου άρεσε. Just δεν είναι κάτι που εσύ έκαμες, just νομίζω ότι είναι κάτι που είναι και με τις... σχεδιάστηκε και δεν θέλω να την προσβάλλω or whatever, but δεν μου αρέσει το πατρόν του. Και I think για όπρα είσαι okay for sure, αλλά okay, δεν φοράς ένα φόρεμα, είπες ότι είναι ένα set, είναι δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια, ναι, στο ίδιο ύφασμα. Ναι, so για μένα είναι το styling που δεν είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Εντάξει. Yeah. Αλλά χαίρομαι που κάμες και τη γούνα μόνη σου. Σου δώσω δύο σήμερα. Εντάξει, ευχαριστώ. Χριστιανά μου, πάμε τώρα στον κύριο Σκουλό. Γεια σας. Γεια σου, Χριστιανά μου. Θεωρώ ότι από τις εμφανίσεις που έχω δει από τις δημιουργίες σχεδιάστριας... Είναι το κομμάτι που διάλεξα. Είναι αυτή σήμερα επάνω σου που είναι για εμένα ή όχι τόσο ωραία. Εντάξει. Έχω δει πολλές δημιουργίες με ωραίους όγκους που δημιουργεί, που σου λέω μου κάνει πάρα πολύ και έτσι μιλιάκι κτλ. Ναι. Τώρα, κόκκινο, οκ. Okay. Το μοβ δεν μου αρέσει. Με το κόκκινο. Καθόλου. Εμένα μου άρεσε πολύ, γι' αυτό το διάλεξα. Όχι. Θα προτιμούσα να το έχεις όλο σε κόκκινο, ναι. σε μία σιλουέτα. Δηλαδή, μου κάνει μια βραδινή εμφάνιση ενός κοριτσιού που, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρει να ντυθεί. Που εσύ όμως έχεις αποδείξει το αντίθετο μέχρι τώρα. Και όντως η Γεωργία με τη Ραφία έχει απόλυτο δίκιο. Είναι δύο κομμάτια. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ένα. Στέλιο μου. Γεια σας. Χριστιανά. Εμένα αυτό το φόρεμα μου αρέσει. Και εμένα. Και μου αρέσει και η ιδέα που είχες να τον μπλέξεις με το μοβ. Δεν μου αρέσει η εκτέλεση. Δηλαδή, συμφωνώ και με όλα που άκουσα και... Δηλαδή, θα προτιμούσα να είναι διάφανο το καλσόν οπωσδήποτε. Τα γάντια οπωσδήποτε και αυτά διάφανα και να μην είναι γάντια. Θα ήθελα δηλαδή αυτό το φόρεμα αφού πήγες να κάνεις ένα overstyling και δεν έβαλες απλώς ένα πέδιλο και μια πιο κλασική γούνα και να πας. Δεν ήθελα να το κάνω έτσι, ναι. Θα ήθελα να είναι ένα ζιβάνκο τούλινο στο ίδιο χρώμα αυτό το μοφ που είναι και τα πόδια σου, όλο διάφανο που να γίνεται γάντι, σαν να φοράς από μέσα μια ολόσωμη φόρμα. Σε μοφ. Σε μοφ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. 7 είναι τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσετε πολύ όμορφο με τον Ζόη.